Εδώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι για αθλητές άνω των 35 ετών και θα αγωνιστούν αθλητές πολλοί οι οποίοι είναι και εν ενεργεία αλλά και παλιές δόξες όπως σας είπα νωρίτερα. Μπροστά μου έχουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος και πρωταθλητή Ευρώπης, Ηλία Μπούκη, που θα εκπροσωπήσει και τη χώρα μας στους συγκεκριμένους αγώνες και θα θέλαμε να στείλει και το δικό του μήνυμα εκ μέρους των αθλητών. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας εκ μέρους των αθλητών. Θα ήθελα να σας πω ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να φέρουμε πολλά μετάλλια. Θα γίνουν σπουδαίοι αγώνες και ελπίζω να έρθετε να απολαύσετε τους αγώνες γιατί θα έρθουν σπουδαίοι αθλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία με υγεία πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού, ο κ. Σάκης Παπαθανασίου. Ο Αντιδήμαρχος, συγγνώμη. Θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο να χαιρετήσει τη διοργάνωση. Κινδυνεύω, Δήμαρχε. Νομίζω ότι οι προαλήθατες τα είπαμε όλα. Όντως, ο Λουτράκη και ο Δήμαρχος ο Γιώργος Ογκιόνης εδώ και αρκετά χρόνια καταφέρει ο τόπος μας να είναι ένας προορισμός καθαρά για αθλητικό τουρισμό και αθλητικό τουρισμό μεγάλων εκδηλώσεων, παγκοσμίων διοργανώσεων. Εμείς όντως μιλάμε για μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Όλος ο Δήμος είναι πάνω στην προσπάθεια αυτή και θέλουμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την εκδήλωση όσο καλύτερα μπορούμε, έτσι ώστε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους, στους αθλητές που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, στους συμμετέχοντες και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Γκιόνη, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γκιολή, την Οπτική Ομοσπονδία, τον Κώστο Θάνο και όλο τον Έφορο και όλη την Ομοσπονδία και τον Διευθύνων Σύμβουλο του Sport Camp, τον Σπύρο τον Καραβούλη, και γιατί δείχνουν όλα ότι μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει ένα πολύ καλό θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, μιας και έχουμε και ένα ζωντανό θρύλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον Ολυμπιονίκη, που δεν του αρέσουν αυτές τις εισαγωγές, βέβαια. Τον Ολυμπιονίκη, κύριο Κωνσταντίνο Θάνο, θα θέλαμε να κάνει και αυτό σε ένα χαιρετισμό για τη διοργάνωση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, λόγω και θρύλος. Καλώς ήρθατε. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής γιατί βρίσκομαι σε μια πόλη που οι άνθρωποι της πόλης, αν θέλετε, τα γη της πόλης, αγαπάνε τον αθλητισμό. Προεξάγοντας τον Δημάρχο, τον κ. Γκιόνη, αλλά και τον Αντιδημάρχο του Αρμόδιου Αθλητισμού, τον Σάκη του Παπαθανασίου, αλλά και η Περιφέρεια, ο κ. Περιφέρειάρχης και ο Περιφέρειάρχης, ο κ. Νίκας, που υποστήριξε αυτούς τους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τον αθλητισμό. Τι είναι ο αθλητισμός? Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, δεν είναι μόνο, αν θέλετε, υγεία. Έχει πολλαπλές εκφάνσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι κάνουμε εδώ? Διοργανώνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων με τεράστια συμμετοχή. Δίπλα ο Δήμος, δίπλα η Περιφέρεια, η Ελληνική Ομοσπονδία Πάγης, σε πολύ αγαστή συνεργασία, σε εξαιρετική συνεργασία, μαζί με το Sport Camp, το οποίο στην περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει με event, αλλά και εθνικές ομάδες και ομοσπονδίες και προετοιμασίες, μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, να αναβαθμίζει την περιοχή. Άρα λοιπόν, ο αθλοτουρισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, ενισχύεται στην πόλη του Λουτρακίου και ευρύτερα στη χώρα μας, αν θέλετε. Τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάγης, θα πρέπει, Δήμαρχε και κύριε Περιφερειάρχη, όλη η Δήμη της χώρας, και ίσως το δείτε και στην ΚΕΔ που συμμετέχετε, να γίνει μια οργανωμένη καμπάνια υποστήριξης του αθλητουρισμού σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και του Υπουργείου Αθλητισμού. Να πω ότι και ο Υπουργός ο Αβγενάκης ο Λευτέρης, που ήταν στη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα και θα έρθει και στους αγώνες, όπως υποσχέθηκε, την Τετάρτη την Πέμπτη, είναι υπέρ του αθλητουρισμού
Και μάλιστα, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Δήμαρχε, ο αθλητορισμός πέρασε πλέον στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού, έφυγε από το Υπουργείο Τουρισμού για να το διαχειρίζει το Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να καταστήσουμε τη χώρα εκτός από τουριστικό προορισμό και προορισμό για αθλητορισμό. Χαρακτήρια σε όλους, οι συνεργάτες εδώ του Δήμου και τα παιδιά εδώ πίσω από την πρώτη στιγμή είναι πολύ κοντά. Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί και κλείνοντας θέλω να πω ότι ήδη και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους και στην διοργανώτρια εταιρεία, το Sport Cup, θα ευχαριστούμε και τον κύριο Καραβούλη, ότι ήδη οι υπεύθυνοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας συζητάνε να ξαναέρθει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2023 ξανά στο Μητράκι μετά τα πρώτα δείγματα, βέβαια θα βαθμολογηθούμε στο τέλος και στο τέλος θα δείξει πώς μπορεί να πάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχουμε καλούς αγώνες. Εγώ θα σπυρώσω δύο λόγια μόνο για τον Υπουργό, τον Λευτέρη Αυγενάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει και τα καλά μέσα στον αθλητισμό και όχι μόνο στον αθλητισμό και στον αθλητικό τουρισμό. Είναι ο άνθρωπος που θα περάσει όλο αυτό το δεδομένο, το καινούργιο στην Ομοσπονδία, στην Ομοσπονδία μάλλον στο Υπουργείο και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ για τον αθλητικό τουρισμό. Θέλω να του δώσω τα εύσημα, διότι ήταν ο άνθρωπος που έφερε πάλι μετά από πολλά χρόνια το 2013 το Ράλι Ακρόπολης στο Λουτράκι. Πήραμε και την επόμενη χρονιά το Ράλι Ακρόπολης και τη μεθεπόμενη. Έχει παίξει πολύ βασικό ρόλο ο Λευτέρης ο Αυγενάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λουτράκι σαν ένας τόπος που έχει βγει χρόνια, τώρα ασχολούμεθα χρόνια με τον αθλητικό τουρισμό. Θέλω να επισήμω να πω στην Ομοσπονδία της Πάλης ότι θα είμαστε εδώ το 23, δεν θα έχουν γίνει ακόμα εκλογές, οπότε θα είμαστε εδώ το 23, να τους ξαναφιλοξενήσουμε μετά από δύο χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων. Θα προσπαθήσουμε αυτό εδώ το 7ήμερο, το γεμάτο 7ήμερο, γεμάτο κόσμο, αθλητές, συνοδούς, ομοσπονδίες, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε φεύγοντας από εδώ, από το Δήμο Λουτρακίου Καραχώρα, να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να ξανάρθουν το Λουτράκι, στο Λουτράκι το 2023. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μαζί και τον Υπουργό, τον οποίο τον περιμένουμε, τις επόμενες μέρες, για να παρακολουθήσει και αυτό σε ένα κομμάτι των αγώνων. Ευχαριστώ πολύ.